Γεια, ευτύχησε εδώ! Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα προσκόπων, είναι ημέρα σκέψεως. Και με αφορμή αυτή τη μέρα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μπορεί να το έχω αναφέρει σε διάφορες συνεντεύξεις από εδώ και από εκεί, αλλά ποτέ δεν είχα τη δυνατότητα να το πω σε όλους εσάς, τα αδέλφια μου, τους προσκόπους. Και ήθελα να το κάνω αυτό βιντεάκι και να σας μεταφέρω αυτές τις σκέψεις, ότι προσωπικά η αγάπη μου για τα ταξίδια ξεκίνησε όντας πρόσκοπος, όντας λυκόπουλο. Όταν άρχισα να πηγαίνω αυτές οι μονοήμερες εκδρομές στο Σχοινιά ή τις διήμερες εκδρομές στην Πάρνηθα και στον Άγιο Μερκούριο και αργότερα τις κατασκηνώσεις στην Ερμιόνη και σε άλλα μέρη και τις διάφορες ορειβατικές, για παράδειγμα η πρώτη μου ορειβατική στον Πάρνονα κάπου το 93, αν δεν θυμάμαι, να 13 με τους προσκόπους. Όλες αυτές οι εκδρομές με έκαναν να αγαπήσω τα ταξίδια και την εξερεύνηση. Και από τότε νιώθω ότι μπήκα σε έναν δρόμο που δεν μπορούσα να γυρίσω. Και όσο μεγαλώνω και πλέον ταξιδεύω πολύ, συνεχώς ανακαλύπτω μέσα μου αυτά τα πρώτα βιώματα, τα ταξιδιωτικά που είχα όταν ήμουνα μικρός στην Αγέλη και στην ομάδα. Και στην κοινότητα όμως, γιατί νομίζω στην κοινότητα έγινα πιο πολύ εξερευνητής, ανιχνευτής. Εκεί πέρα πηγαίναμε εκδρομές με σκοπό να μάθουμε πράγματα και αυτήν την κατάσταση με το να μάθουμε πράγματα θέλαμε μετά να την παρουσιάσουμε κιόλας και μας ενδιαφέρει πολύ να βγάλουμε φωτογραφίες και να κάνουμε όλο αυτό το κομμάτι που είναι κατά κάποιο τρόπο η γέννηση του Happy Traveler. Γι' αυτό το λόγο θέλω να μεταφέρω σε εσάς ότι πρώτον, αυτό σαν εμπειρία δικιά μου, πόσο πολύ έχει περάσει τη ζωή μου και την αγάπη μου για τα ταξίδια, ο προσκοπισμός. Δεύτερον, αυτές τις εμπειρίες σας προσκόπους ποτέ να μην υποτιμάτε το που μπορούν να σας οδηγήσουν και όλα αυτά τα μαθήματα και τα πράγματα που μαθαίνουμε εκεί πέρα, πόσο μπορούν μελλοντικά να σας επηρεάσουν στη ζωή σας με τον καλύτερο τρόπο. Και τρίτον, γενικότερα για τα ταξίδια και αυτό το αίσθημα της εξερεύνησης, νομίζω ότι είναι κάτι που είναι φύση. Όταν είσαι πρόσκοπος, είσαι εξερευνητής, είσαι περίεργος, θέλεις να μάθεις, θες να γνωρίζεις νέους τόπους, θες να γνωρίσεις άλλες κουλτούρες, άλλους ανθρώπους και ναι, και να παίξεις κατά κάποιο τρόπο το προσκοπικό παιχνίδι σε όλο τον πλανήτη. Αυτό νομίζω κάνουμε και εμείς με το Happy Traveler. Είμαστε απλώς πρόσκοποι, ταξιδεύοντας στον κόσμο. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, φιλιά πολλά. Με φιλικούς προσκοπικούς χαιρετισμούς. Χρόνια μας πολλά. Γεια.